Ο Κώστας ο Μπαρμπούδης είναι από την Ορεστιάδα με αγάπη τώρα στη γραμμή μας. Καλησπέρα Κωστή. Γεια σας, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χριστός, επίσης χρόνια πολλά. Έχεις μιλήσει από τότε? Όχι, όχι, δεν έχει τύχει. Πω, πω, πω. Καλησπέρα, τι κάνει ο λαός του Ηρακλή? Τι κάνουν οι οπαδοί μας? Καλά είναι, καλά είναι. Που μας ανέβασαν είναι ψηλά στον ουρανό. Πότε θα ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές? Δεν μου λες, τώρα που το λες αυτό. Να πάρουμε πρωτάθλημα αίτητη. Το... Καλά, ας το πάρουμε και ας μην είναι αίτητο, δεν πειράζει. Κωστά, το θυμάσαι το σύνθημα που βγήκε για την πάρτι σου τότε? Βεβαίως και το θυμάμαι. Το θυμάσαι, έτσι. Αυτό ήταν που με ανέβασε την ψυχολογία και μπαίναμε μέσα και γυρνούσαμε. Βάλε μέσα τον Μπαρμπούδι να καεί το πελεκούδι. Βέβαια, βέβαια. Και κάει και το πελεκούδι. Κάει και κάει και το πελεκούδι στο τέλος. Πέρασαν 14 χρόνια από τότε που έβαλες και εσύ το λιθαράκι σου, γιατί πρωταγωνίστησες και στους τελικούς, αλλά πήρες και συμμετοχή σημαντική για όσους θυμούνται και στο Final Four, που νομίζω είναι η κορυφαία στιγμή Κώστα στην καριέρα σου. Έτσι, να παίρνεις απέναντι στην Μπέλγκοροντ, απέναντι στην Τουρ. Μακάρι βέβαια το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό τότε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το παλέψαμε σίγουρα μέσα στο παλατάκι με 10.000 Ηρακλειδείς. Κερδίσαμε την Μπέλγκοροντ, το πανηγυρίσαμε, αλλά την επόμενη μέρα δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε. Παλέψαμε άξια σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Ναι. Αλλά εντάξει. Αρκεστήκαμε στη δεύτερη θέση. Η χθεσινή ημέρα, αν πάω πίσω στα 14 χρόνια πριν, τι θα πρωτοθυμηθείς? Τι να πρωτοθυμηθώ? Εκείνο το 44 στα 44, εκείνη η ομαδάρα που είχατε. Στιγμές, μπαίναμε μέσα στο γήπεδο και πριν μπούμε το λέγαμε να διατηρήσουμε το αίτητο. Αυτό ήταν το σύνθημα με το που πατούσαμε μέσα στο γήπεδο σε κάθε αγωνιστική. Mm-hmm. Από την πρώτη αγωνιστική θέλαμε να τερματίσουμε αίτητοι. Ήμασταν μια πολύ αγαπημένη ομάδα. Βέβαια ο μαέστρος ο Αλέκος Λεώνης, από τους κορυφαίους προπονητές της Ελλάδος, μας έδεσε. Είχαμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο κλίμα και γι' αυτό καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Κώστα, είχε συμπαίχτη τον Γκράβαρικ, τον Μπολ, τον Χοφ, τον Στάνλεϊ, τον Γκιούρδα, τον Μπάεφ. Τι να πρωτοπώ τώρα, δηλαδή δέος πιάνει για αυτή την ομάδα. Αστέρια του ελληνικού βόλεϊ, πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες και παγκόσμιο βόλεϊ, όπως πήγαν οι Αμερικάνοι έξω στο... Και Ολυμπιάδα πήρανε, βέβαια. Ολυμπιάδα, βέβαια. Πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες, αγαπημένο κλίμα, πολλή δουλειά και με τη διοίκηση είχαμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Και φτάναμε σε αυτά τα αποτελέσματα και το πανηγυρίζαμε από τον πρώτο πόντο. Ξέραμε όταν μπαίναμε μέσα στο γήπεδο ότι είμαστε νικητές. Πάνω σε αυτό που λες, για το από τον πρώτο πόντο ξέραμε ότι είμαστε νικητές, είχε βγει ένα πανό στον τελευταίο τελικό. Αν θυμάσαι, έγινε στο Δάκ Ευόσμου τότε, όχι στη Μίκρα. Ήταν στον Εύοσμο, ναι. η τελική, ναι, με τον Ολυμπιακό. Όπου έγραφε «Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο». και αναφερόταν στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός τότε δεν μπορούσε να τον κερδίσει τον Ηρακλή. Δεν μπορούσε με τίποτα. Έχασε καμιά 10 φορές εκείνη τη διετία συνεχόμενες. Μπορεί και παραπάνω. Σίγουρα και στο πρωτάθλημα και στο. Σας βλέπανε και χάνανε. Έτσι ακριβώς. Είχαμε την ψυχολογία του νικητή. Και αν κερδίζεις μια ομάδα 4, 5, 6, 7 φορές, μετά έρχεται μέσα στο γήπεδο και είναι πολύ δύσκολο να έχεις την ψυχολογία να αντιμετωπίσεις μετά έναν αντίπαλο τόσο ισχυρό. Γιατί συνήθιζες και εσύ να κερδίζεις, συνήθιζαν και αυτοί να χάνουν. Γι' αυτό και αυτοί συνήθιζαν να χάνουν. Σου λείψε αυτό μετά πολύ? Βέβαια, σίγουρα. Σου λείψε, έτσι. Σίγουρα. Μου έλειψαν πάρα πολύ αυτές οι όμορφες στιγμές, τα πανηγύρια, οι δόξες που πέρασα με την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και πιστεύω ότι θα επανέλθει κάποια στιγμή. Φέτος το έδειξε και στο κύπελο, παρά λίγο να... Τα έβλεπες τα μάτσα, την παρακολουθείς την πορεία. Βέβαια. Είμαι φανατικός φίλαθλος, έχω κάνει και το γιο μου, Ηρακλή. Αυτό είναι. Αυτό και είναι. Παρακολουθούμε πάντα όλα τα μάτσα. Κρατάς τη σημαία στην Ορεστιάδα, έτσι? Βέβαια, έτσι. Έρχονται οι συμπαίκτες μου με άλλες ομάδες και
Και τους κολλάς. Θυμόμαστε τα παλιά. Βέβαια. Κώστα, μετά τον Ηρακλή και μέχρι και τώρα που μιλάμε με το βόλεϊ, ποια ήταν η σχέση σου? Γνωρίζω ότι είσαι στο γήπεδο πλέον, κοντά, αλλά όχι ως να έχεις κάποιο ρόλο ότι μέσα σε ομάδα. Είμαι μέλος εδώ, βοηθάω τις ομάδες της Οριστιάδος. Mm-hmm. Έχουμε δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, η Οριστιάδα και ο Άθλος Οριστιάδος. Mm-hmm. Και ξεκινάμε σχεδόν από την αρχή και προσπαθούμε να χτίσουμε τις ομάδες για να ανεβούμε στη μεγάλη κατηγορία κάποια στιγμή. Είδες την προσπάθεια του φετινού Ηρακλή, που ξέρεις ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, κυρίως για τα οικονομικά δεδομένα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στο προσπάθειο παρελθόν και εξακολουθούν και υπάρχουν πολλά προβλήματα και γίνεται μια καμπάνια, να σε ενημερώσω, τις τελευταίες μέρες για αγορά εισιτηρίων διαρκείας, άσχετα αν είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί πρόσφατα βγήκε η διοίκηση και είπε ότι αν μέσα σε τρεις εβδομάδες δεν κλείσουμε το άνοιγμα που έχουμε περίπου 80.000 ευρώ από την περσινή σεζόν, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος να είναι η ομάδα ακόμα και στην Α2. Κάτι που φαντάζομαι ούτε θες να το ακούσετε κανένας από εμάς. Ναι, έτσι παρακολουθώ κάποιες δηλώσεις που κάνουν. Πρέπει η Θεσσαλονίκη την αγαπημένη της ομάδα να τη στηρίξει και όλοι εμείς που ζήσαμε αυτές τις στιγμές και είμαστε, υποστηρίζουμε το Γηραιό και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, έτσι πρέπει να κάνουν και όλοι οι φίλαθλοι του Ηρακλή. Ήθελε ένα κλικ ο Ηρακλής παραπάνω ή στις λεπτομέρειες, στην τύχη για να πάρει το κύπελο? Ειδικά στο 25-27 που έχασε το tie break που είδες στο μάτς. Στις λεπτομέρειες. Μπορείς να το πεις ότι είναι και θέμα τύχης που έχασε στους τελευταίους δύο πόντους και αποκλείστηκε από το κύπελο. Το κυνήγι πώς πάει? Εδώ καλά, με τα χόμπι μας είμαστε καλά εδώ στον Εύρο. Δεν θα σύνορα, ξεχάσω είμαστε, ποτέ. Φυλάμε καλά τα σύνορα. Να ξέρετε, το μυστικό της επιτυχίας του μεγάλου τότε Ηρακλή, πέρα από τους παιχταράδες που είχε και εκείνη η φουρνιά του 2005, είναι ότι ο Κράβαρη ψάρευε καλά και ο Μπαρμπούδης κυνηγούσε καλά. Αν και εγώ με το κυνήγι δεν τα πηγαίνω καλά, γιατί λίγο στεναχωριέμαι για τα ζωάκια, αλλά τέλος πάντων είναι ένα δικό σου χόμπι. Και οι ιστορίες που μπορώ να σας πω για αυτούς τους δύο, σε αποστολές, ξενοδοχεία, παιχνίδια, παραμονές αγώνων κτλ. Ειδικά στα ταξίδια, Κώστα, για το Champions League, είναι ανεπανάληπτες. Έτσι, καθόμασταν και εγώ το καλαμπούρι που είχατε. Και αφηγούμασταν τις περιπέτειες που περνούσαμε στην εξοχή και όλοι μας ακούγανε, περιμένανε κάτι καινούργιο συνέχεια. Μέχρι και οι Αμερικανοί, αν και δεν καταλαβαίνανε πολλά, πάλι και γελούσαν για αυτοί. Βέβαια. Γελούσαν για αυτοί. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι γερό το Ηρακλάκι σου. Ασχολείται, παίζει βόλεϊ? Παίζει βόλεϊ, τώρα ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Έχει ένα χρόνο περίπου και προσπαθεί να πάρει τα χνάρια του πατέρα. Σε λίγα χρόνια να μην το ξαναφωνάξουμε το σύνθημα εδώ στη Μίκρα. Μακάρι να τα ακούσει και ο γιος μου. Γιατί όχι. Κώστα, χάρηκα που σ' άκουσα πολύ στον αέρα και ο κόσμος μας ακούει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ. Καλή συνέχεια εκεί στον Εύρο, στην Οριστιάδα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.